Σήμερα θα δούμε το πώς μπορούμε να τα φέρουμε από το παλιό μας iPhone στο καινούριο όλα τα δεδομένα χωρίς να χάσουμε τίποτα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλησπέρα σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν τέτοιου είδους βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι να μην χάνεις κανένα από τα επόμενα βίντεο. Επίσης, καθημερινά live stream στο Twitch, Δευτέρα με Παρασκευή, 11 ώρα το πρωί σε περιμένω για να έρθεις να κάνεις οποιαδήποτε ερώτηση έχεις. Και για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Έχουμε κάνει παρόμοιο βίντεο στο παρελθόν που είχαμε δείξει το πώς μπορούμε να κάνουμε εφεδρικό αντίγραφο και πώς μπορούμε να κάνουμε ανάκτηση εφεδρικού αντιγράφου. Σήμερα θα δούμε το πώς μπορούμε εύκολα να μεταφέρουμε από το παλιό μας iPhone στο καινούριο όλα μας τα δεδομένα με τον ευκολότερο τρόπο, χωρίς να χάσουμε απολύτως τίποτα. Παίρνουμε το παλιό μας iPhone και πρώτα θα πάμε να τσεκάρουμε αν έχουμε κάνει εφεδρικό αντίγραφο. Πάρα πολύ βασικό, πριν κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση, είτε αποστολή σε service, είτε κάποια επισκευή, είτε κάποια αλλαγή, το πρώτο πράγμα που κάνουμε στο iPhone μας είναι εφεδρικό αντίγραφο. Πηγαίνουμε στις ρυθμίσεις, τέρμα επάνω, βλέπουμε ότι είναι το iCloud μας, βρίσκουμε το iCloud, πηγαίνουμε στη μέση και βρίσκουμε εφεδρικό αντίγραφο. Το πατάμε και βλέπετε ότι στο συγκεκριμένο iPhone τελευταίο εφεδρικό αντίγραφο έχει γίνει χθες στις 3:37. Είναι OK, οπότε έχουμε εφεδρικό αντίγραφο. Σε περίπτωση που δεν έχετε, θα το ενεργοποιήσετε και θα το βάλετε να κάνει εφεδρικό αντίγραφο τώρα. Μόλις τελειώσουμε με το εφεδρικό μας αντίγραφο και τελειώσει, μπορούμε να πάρουμε να ανοίξουμε το νέο μας iPhone και να αφήσουμε αυτό στην άκρη γιατί δεν το χρειαζόμαστε. Παίρνουμε το καινούριο μας iPhone. Το ανοίγουμε, επιλέγουμε την γλώσσα που θέλουμε, ελληνικά, τα αφήνουμε να κάνει ρύθμιση γλώσσας. Έχω στα χέρια μου το iPhone το 12 Pro στο χρώμα του Pacific Blue. Έχουμε δει το video review στο προηγούμενο βίντεο, οπότε αν δεν το έχεις δει θα σου έχω link εδώ πάνω αριστερά να πας να το δεις. Εδώ μας λέει να κάνουμε γρήγορη έναρξη, τοποθετήστε το iPhone σας ή το iPad σας, το παλιό σας iPhone ή iPad σας δίπλα για να κάνει γρήγορη έναρξη. Εμείς θα το κάνουμε. Και μετέπειτα θα κάνουμε την ανάκτηση από το iCloud. Δηλαδή, πρώτα θα κάνουμε τη γρήγορη έναρξη για να γίνει το κινητό με την ίδια ρύθμιση που είχε το παλιό μας. Αν είχαμε zoom την οθόνη, το φόντο που είχαμε, αν το είχαμε μαύρο ή άσπρο και πάει λέγοντας. Λοιπόν, οπότε πατάμε συνέχεια εδώ πέρα και αναμένουμε. Πηγαίνουμε το κινητό μας, το τοποθετούμε πάνω από το καινούριο μας τηλέφωνο, το παλιό μας πάνω από το καινούριο και βλέπετε ότι γράφει διαμόρφωση νέου iPhone. Κρατήστε λέει, το iPhone σας κοντά για να συνεχίσει λέει, τη μεταφορά των δεδομένων σας. Εδώ πέρα μας λέει να επιλέξουμε πάλι τη γλώσσα. Πατάμε ελληνικά. Πατάμε Ελλάδα. Χώρα. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Apple ID σας για να μορφώσετε το νέο iPhone σας. Πατάμε OK. Και το αφήνουμε κάτω γιατί δεν το χρειαζόμαστε. Βλέπετε εδώ πέρα ότι μας γράφει δεδομένα και απόρριτο. Πατάμε συνέχεια. Το Face ID θα το ενεργοποιήσουμε μετά. Αν θέλετε, πατάτε διαμόρφωση και συνέχεια τώρα. Πατάμε διαμόρφωση στις ρυθμίσεις αργότερα. Εδώ πέρα λέει να βάλουμε νέο κωδικό. Εδώ θα σας πω ένα κολπάκι και ένα τρικάκι. Περισσότεροι βλέπετε ότι έχει μεγάλο κωδικό, αλλά αν επιλέξουμε επιλογές κωδικού μπορούμε να βάλουμε τετραψήφιο κωδικό. Βλέπετε ότι σας δίνει περισσότερες επιλογές. Γιατί παλιότερα με έχετε ρωτήσει το πώς μπορούμε να βάλουμε τετραψήφιο κωδικό στο iPhone. Όταν το ανοίγουμε την πρώτη φορά μπορούμε να διαλέξουμε από τις επιλογές κωδικού ποιο από όλα θέλουμε. Και βάζουμε τον κωδικό που θέλουμε. Εάν σε περίπτωση δεν θέλετε κωδικό, πατάτε επιλογές κωδικού και πατάτε δεν επιθυμώ κωδικό. Εδώ θα σας γράψει ότι χρήση κωδικού συνιστάται. Εσύ θα πατήσεις δεν επιθυμώ χρήση κωδικού. Αν δεν θέλεις. Στην προκειμένη περίπτωση δεν θα βάλουμε κωδικό. Εδώ μας γράφει ανάκτηση από iCloud, επαναφορά από Mac ή PC, μεταφορά απευθείας από iPhone, μετακίνηση δεδομένων Android. Θα πατήσουμε ανάκτηση από το iCloud. Το επιλέγουμε. Εδώ μας λέει να βάλουμε το email που έχουμε στο iCloud, το συνθηματικό μας δηλαδή και το Apple ID μας. Εφόσον γράφουμε το iCloud μας, πατάμε επόμενο, return, OK αλλιώς, και μας λέει να βάλουμε το συνθηματικό μας. Μόλις βάλουμε και το συνθηματικό, πατάμε επόμενο. Και εδώ μας λέει ότι θα λάβουμε έναν κωδικό επαλήθευσης σε την παλιά μας συσκευή. Αναμένουμε. Βλέπετε ότι μας έρχεται αυτή εδώ πέρα η ειδοποίηση που ουσιαστικά λέει ότι απαιτείται σύνδεση στο Apple ID τάδε. Θα πατήσουμε να επιτρέπεται. Μόλις το πατήσουμε μας δίνει έναν κωδικό, τον οποίο κωδικό θα τον βάλουμε στο καινούριο μας iPhone.
και είμαστε έτοιμοι. Πατάμε συμφωνώ στους όρους και στις προϋποθέσεις και αναμένουμε να γίνει διαμόρφωση του Apple ID μας. Βλέπετε ότι δεν χρειάστηκε να μου ζητήσει να συνδεθώ στο Wi-Fi. Δεν μου έβγαλε κάποια ειδοποίηση για τον λόγο ότι έκανα από το παλιό μου iPhone, πήρε όλους τους κωδικούς των Wi-Fi που είχα στο κινητό μου. Οπότε, οπουδήποτε και να έχετε Wi-Fi συνδεμένο, να ξέρετε ότι δεν θα σας ξαναζητήσει κωδικό Wi-Fi, γιατί θα πάρει τα πάντα. Από ρυθμίσεις μέχρι και κωδικούς που είχατε στο κινητό σας. Εμείς θα επιλέξουμε το εφεδρικό αντίγραφο που έγινε χθες από iPhone XS Max. Πατάμε το πρώτο. Εδώ μας λέει υπηρεσίες τοποθεσίας. Οι υπηρεσίες τοποθεσίας επιτρέπουν στους χάρτες και τα σχετικά. Εδώ πατάμε, όπως έχουμε πει σε παλιότερο βίντεο, ενεργοποίηση. Εδώ μας λέει να κάνουμε διαμόρφωση του Apple Watch μας. Θα κάνουμε διαμόρφωση αργότερα. Θα δείξουμε σε ένα επόμενο βίντεο το πώς μπορούμε να κάνουμε εύκολα διαμόρφωση του Apple Watch μας με το κινητό μας. Εδώ μας λέει ανάλυση iPhone. Έχουμε πει ότι εδώ πέρα κάνουμε κοινοποίηση στην Apple για τον λόγο ότι αν έχει κάποιο bug το τηλέφωνό μας, η Apple θα το αναγνωρίζει και θα βλέπει ότι υπάρχει πρόβλημα. Αλλά εδώ έχουμε πει ότι δεν κάνουμε ανάλυση και κοινοποίηση στους προγραμματιστές γιατί δεν μας ενδιαφέρει. Οπότε πατάμε να μην γίνει κοινοποίηση. Εδώ μας λέει ότι έχει ενημέρωση λογισμικού. Θα πατήσουμε λήψη και εγκατάσταση. Είναι μόνο 1 γίγα γιατί είναι η έκδοση 14.2.1. Πατάμε συμφωνώ στους όρους και τις προϋποθέσεις. Πατάμε αποδοχή. Όσο περιμένουμε, μπορούμε να τα αφήσουμε κάτω να κάνει τη δουλειά του και να πάρουμε το εργαλειάκι που μας δίνει η συσκευασία του καινούργιου μας iPhone μέσα, να βρούμε ουσιαστικά το σημείο που βγαίνει η SIM, να πατήσουμε, δυνατά θέλει, μην το φοβηθείτε να το πατήσετε, τραβάμε την παλιά μας, από την παλιά μας συσκευή τη SIM, την αφήνουμε στην άκρη και το κινητό αυτό πλέον δεν το χρειαζόμαστε. Όσο περιμένουμε, δεν μας ενοχλεί να πάμε και να προσθέσουμε την νέα SIM μέσα στο τηλέφωνό μας. Στο iPhone 12 δεν είναι στο ίδιο σημείο που ήταν στα παλιότερα μοντέλα, είναι κάτω χαμηλά, οπότε βρίσκουμε προσοχή γιατί αυτή η επιφάνεια εδώ πέρα για γυαλιστερή χαράζει και κάνει δαχτυλιές. Είναι εδώ πέρα κάτω χαμηλά, οπότε πατάμε δυνατά, δεν το φοβόμαστε. Βγάζουμε το πορτάκι. Προστάτουμε τη SIM. Okay. Μόλις τελειώσει η αναβάθμιση του κινητού μας, το κινητό μας ανήκει ξανά στο γεια σου, hi, το κλασικό hello που μας λέει το κινητό μας. Πατάμε swipe up για να κάνει open και βλέπετε ότι κάνει ανάκτηση από το iCloud. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή το κινητό μας τραβάει όλα μας τα δεδομένα από το iCloud, από το εφεδρικό αντίγραφο που είχαμε από το προηγούμενο μας iPhone. Και το κινητό μας είναι έτοιμο. iPhone 12 Pro, iPhone X. Βλέπετε ότι έχει το ίδιο φόντο. Κάνω swipe up, έχει το ίδιο ακριβώς μενού. Τώρα κάνει download τις εφαρμογές και τα widget. Βλέπετε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι μέχρι και η σύνθεση των πραγμάτων κάτω. Τώρα μας λέει να κάνουμε ενεργοποίηση του FaceTime και του Face ID και του iMessage. Θα πατήσουμε OK για να πάρει τα δεδομένα από το παλιό μας iPhone. Βλέπετε ότι οι εφαρμογές είναι ακριβώς όπως είναι στο τηλέφωνο. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Όλη η δομή είναι ίδια. Ρυθμίσεις, widgets, όλα. Μέχρι και το μητρό των κλήσεών μας έχει μείνει το ίδιο. Και οι φωτογραφίες μας επίσης κάνουν ανάκτηση και θα κατέβουν όλες στο κινητό μας. Κάνετε λίγο υπομονή γιατί κάνουν download όλες οι εφαρμογές αυτή τη στιγμή. Οπότε βλέπετε ότι είναι όλες σε αναμονή για να κατέβουν. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα από το επόμενο βίντεο, αν φυσικά σου άρεσε. Επίσης, καθημερινά live stream στο Twitch, κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 ώρες σε περιμένω για να έρθεις να κάνεις οποιαδήποτε ερώτηση έχεις. Link θα βρεις επίσης κάτω στην περιγραφή. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.